Το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ ξεπερνά το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό από την απουσία σχεδιασμού για τα σκουπίδια. Ποσό που καταβλήθηκε μέχρι σήμερα για τη διατήρηση των παράνομων χωματερών. Έχουμε δώσει λοιπόν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και θα δώσουμε και πολύ ισχυρές χρηματοδοτήσεις για να γίνουν τα έργα της διαλογής στην πηγή, της κομποστοποίησης και της επεξεργασίας απορριμμάτων. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στις αποφάσεις των Δήμων και θα πάρθει τουλάχιστον η πολιτική απόφαση, ασχέτως του μοντέλου που θα επιλέξουν οι Δήμοι. Λίγες ώρες μετά την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων από την ΠΟΕΟΤΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος ο Κράτης Φάμελος επιχείρησε να αντιστρέψει την εικόνα της αδράνειας για την οποία έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση στην υλοποίηση των υποδομών για διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως είπε, μαζί με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που έχει ήδη θεσπιστεί, απελευθερώνεται 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη διαχείριση αποβλήτων από το ΕΣΠΑ. Πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο παίρνουν οι αποφάσεις. Και μας στεναχωρεί η πολύ μεγάλη καθυστέρηση της αυτοδιοίκησης σε αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησο πρέπει να είναι στην πρωτοπορία της διαχείρισης και της ανακύκλωσης όσον αφορά τα απορρίμματα. Δεν μπορεί να είναι η τελευταία περιφέρεια της χώρας μας. Δεν μπορεί να κινδυνεύει με τα μεγαλύτερα πρόστιμα για χωματερές, όπως επίσης δεν μπορεί να κινδυνεύει να χάσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, όταν η χώρα μας είναι πρώτη στο ΕΣΠΑ σε όλη την Ευρώπη. Αυτό έγινε ξεκάθαρο στους δημάρχους και επαναλάβαμε ότι εμείς θέλουμε να λάβει αποφάσεις η αυτοδιοίκηση και εμείς εγκρίναμε και την περιβαλλοντική μελέτη και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Μιλώντας μάλιστα στην 11η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων, ο αναπληρωτής Υπουργός παρουσίασε τον σχεδιασμό με τη δημιουργία 116 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε όλη την περιφέρεια. Από αυτές 49 θα είναι μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας σύμμικτων, δυναμικότητας περίπου 2,5 εκατομμυρίων τόνων ανά έτος. Πάντως, σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει η ΣΔΙ της Πελοποννήσου. Για τις 6 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η συνεδρία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για να αποφασίσει για την τύχη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα και της Περιφέρειας, η οποία θα δεσμεύει τον Φορέα για τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ανάδοχο του έργου.